Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε στον χώρο του Καπί Αγίων Θεοδόρων. Σήμερα Τετάρτη, 8 Δεκέμβρη, παραμονές Χριστουγέννων. Κοντά μας έχουμε τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο, τον κύριο Σωτήρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντιδήμαρχε. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο όπου είστε αντιπρόεδρος. Ο κύριος Νικολάου έχει αναλάβει την, για να καταλαβαίνουν και οι θεατές, έχει αναλάβει την προεδρία του ΚΑΠΗ, σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα, τα μέχρι στιγμής τα γνωστά. Και είστε περίπου 2 χρόνια τώρα, πόσο? 4 χρόνια. Πέρασαν 4 χρόνια. Λοιπόν, 4 χρόνια, εκτός των άλλων καθηκόντων που έχετε από τα καθήκοντά σας ως αντιδήμαρχος του Δήμου Αγίων Θεοδόρων, είσαστε και πρόεδρος του ΚΑΠΗ. Λοιπόν, και αυτό βέβαια θα ισχύει μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι το τέλος 31-12, οπότε και αλλάζει η διοίκηση του Δήμου. Αλλάζουν τα πάντα, κύριε Νικολάου. Καλλικράτης, νέος Δήμος, συνένωση με Λουτράκη. Δήμος Αγίων Θεοδόρων θα υφίσταται ακόμα για μερικές μέρες, μέχρι τέλος του μηνός. Αλλά βέβαια εμείς θα μείνουμε στα δικά μας εδώ, τα του ΚΑΠΗ. 4 χρόνια λοιπόν μαζί με τους συμπαθητικούς φίλους όλους εδώ, κύριε Νικολάου του ΚΑΠΗ, 4 χρόνια σημαντικά θα έλεγα για πολλούς ανθρώπους που περνούν ένα μέρος της ζωής τους σε αυτό το χώρο, δεν είναι? Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικά αυτά τα 4 χρόνια για τον κόσμο αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος περνάει αρκετές ώρες μέσα εδώ. Έχουμε κάνει μια ζεστή φωλιά για αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα που έχουν υγείας λόγω ηλικίας, αλλά γενικά είναι, να πω, κάπως ξεκομμένοι, δεν θέλω να το πω. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο κοιτάμε όσο είναι δυνατόν να τους μαζέψουμε εδώ, να τους ζεστάνουμε, να τους παρέχουμε ό,τι μπορεί ο Δήμος με όλες τις δυνατότητες έχει. Καμία εκδρομή, καμία εκδήλωση, το πρωί με το ουζάκι, με τους καφέδες. Πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει αρκετά σαν ΚΑΠΗ. Και θέλω να ευχαριστήσω κυρίως το Συμβούλιο του ΚΑΠΗ αυτά τα 4 χρόνια και κυρίως την Αντιπρόεδρο, την κυρία Ελένη Καρβέλη, η οποία ήταν η ψυχή αυτού του ΚΑΠΗ, που ήταν όλες τις ημέρες εδώ πέρα και μοχθούσε για αυτό το ΚΑΠΗ. Κύριε Νικολάου, μια και αναφερθήκατε ακριβώς στον τρόπο ζωής των ανθρώπων που περνάνε τόσες ευχάριστες ώρες εδώ, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά έχουν γίνει, γίνανε πάρα πολλά πράγματα, διοργανωθήκανε πολλές εκδηλώσεις, τα μέλη του ΚΑΠΗ πήγανε πάρα πολλές εκδρομές. Ήταν μια πολύ ζωντανή ιστορία όλη αυτή η υπόθεση που δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κι εσείς. Ακούγονται διάφορα το ότι λόγω του Καλλικράτη και των μέτρων ενδέχεται να έχουμε περιορισμούς που ξεκινάνε από τη λειτουργία του ίδιου του ΚΑΠΗ, από την ύπαρξη του ΚΑΠΗ, και φτάνει μέχρι περιορισμούς στον τρόπο ζωής του, έτσι δεν είναι? Βασικά εγώ δεν το πιστεύω, γιατί αυτός είναι ένα θεσμός που τον έφτιαξε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, οπότε τώρα δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει αυτό το θεσμό, γιατί είναι θεσμός του ΚΑΠΗ. Και ειδικά εμείς που πάμε σε ένα Δήμο πλούσιο όπως το Λουτράκι, πιστεύω ότι δεν θα επηρεαστεί καθόλου το ΚΑΠΗ το δικό μας και θα συνεχίσει να πηγαίνει τις εκδρομές, θα συνεχίσει να υπάρχει εδώ πέρα και οι καινούργιοι άνθρωποι που θα βγουν πιστεύω θα έχουν το ίδιο μεράκι όπως έχουμε και εμείς για να το διατηρήσουν ή να το κάνουν ακόμα και καλύτερο από ό,τι το έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Άλλωστε, αν κρατήσουμε τα λόγια των υποψηφίων και συγκεκριμένα του συγκεκριμένου δημάρχου που πλέον έχει εκλεγεί, ο οποίος είπε ότι θα κάνει τα πάντα ανεξάρτητα με το τι θα λέει ο Καλλικράτης και τι θα λένε οι βουλές της κυβέρνησης, αυτοί οι άνθρωποι να μην χάσουν τα κεκτημένα τους, έτσι, τον τρόπο, αυτό το, τη ζεστή αγκαλιά που υπάρχει μέχρι τώρα. Εσείς τώρα, από τι συναισθήματα έχετε ολοκληρώνοντας μία θητεία που μεταξύ των άλλων είχε και αυτές τις ευθύνες μέσα στο χώρο του ΚΑΠΗ? Εντάξει, οπωσδήποτε όταν είσαι 4 χρόνια κάπου και έχεις περάσει καλά, οι περισσότερες στιγμές ήταν καλές, οπωσδήποτε κάπου στεναχωριέσαι που το αφήνεις αυτό. Και 4 χρόνια έχεις προσπαθήσει να κάνεις κάτι και αυτή τη στιγμή σκέφτεσαι τι θα γίνει μετά.
οι άνθρωποι που θα έρθουν θα το συνεχίσουν, θα ενδιαφερθούν. Έκανες έναν αγώνα εσύ 4 χρόνια για οτιδήποτε, για όλα αυτά εδώ μέσα. Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αλλά και όπως είπατε, ο κύριος λογοθέτης υποσχέθηκε όχι μόνο θα το κρατήσει αυτό το πράγμα, αλλά θα το καλυτερεύσει. Δηλαδή θα διαθέσει περισσότερα χρήματα, για τώρα πάμε σε μεγαλύτερο δήμο, οπότε θα υπάρχουν και περισσότερα λεφτά, για να μπορέσει να πάνε περισσότερες εκδρομές, να γίνουν περισσότερες εκδηλώσεις και οτιδήποτε άλλο σκεφτούν οι καινούργοι που θα έρθουν στα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Νικολάου, είμαστε παραμονές Χριστουγέννων και παραμονές του τέλους αυτής της χρονιάς. Θα θέλατε να πείτε κάτι στον κόσμο? Τίποτα. Δύο ευχές. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Και πάνω απ' όλα υγεία για όλους μας. Υγεία και τίποτα άλλο. Άμα υπάρχει υγεία, υπάρχουν όλα. Ευχαριστώ πολύ. Κοντά μας έχουμε την κυρία Ελένη Καρβέλη, υπεύθυνη και ψυχή θα λέγαμε του ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδόρων. Κυρία Καρβέλη, καλησπέρα και χρόνια πολλά για τις ημέρες. Ολοκληρώνεται σύντομα αυτές τις ημέρες, τέλος του μηνός, ολοκληρώνεται ένας κύκλος 4 χρόνων σε αυτή την θέση που έχετε, που σας έχει δώσει από την αρχή ο Δήμαρχος ο κύριος Σοφίας, να είσαστε υπεύθυνοι κοντά στο Σωτήρη τον Νικολάο, υπεύθυνοι του χώρου του ΚΑΠΗ. Τι συναισθήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή που πλησιάζει ο χρόνος της ολοκλήρωσης της προσφοράς σας εδώ? Λοιπόν, πρώτα να πω ότι δεχτήκαμε αγάπη από όλα τα μέλη μας, την οποία προσπαθήσαμε να ανταποδώσουμε με τα έργα που προσφέραμε. Βέβαια, όλα αυτά δόθηκαν με τη συνεργασία όλου του Συμβουλίου του ΚΑΠΗ. Μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν ενωμένοι. Ο σκοπός μας ήταν να προσφέρουμε όσο μπορούμε περισσότερα στα μέλη μας. Ήταν χρόνια προσφοράς, χρόνια συνεργασίας πάρα πολύ καλής και θα φύγουμε με τις καλύτερες αναμνήσεις και από τον κόσμο και από το χώρο και από τα δύο κορίτσια τα οποία δουλεύουν εδώ μέσα στο ΚΑΠΗ, και την Αλεξάνδρα και τη Μαριλένα. Ελπίζουμε να συνεχίσει ο θεσμός του ΚΑΠΗ, τα μέλη μας να βρίσκουν εδώ, σε αυτόν τον ανακαινισμένο τώρα χώρο, αυτό που ζητάνε. Ζητάνε την παρέα, ζητάνε τη συντροφικότητα, ζητάνε τις εκδρομές που δεν θέλουν να τους λείψουμε τίποτα, και ελπίζουμε όλα αυτά να συνεχιστούν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία στα μέλη μας, αισιοδοξία και πάντα ελπίδα. Πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το ότι πέρα από τις καθιερωμένες, τα λέγαμε, εκδηλώσεις που κάνει το κάθε ΚΑΠΗ σε κάθε μέρος της Ελλάδας, εσείς εδώ προχωρήσατε και σε εκδηλώσεις κάπως πιο ψαγμένες, θα έλεγα. Δηλαδή, ναι, στο χώρο της υγείας, της ιστορίας, του πολιτισμού, της παράδοσης, σε όλους τους χώρους βρίσκατε τρόπο να καλείτε ανθρώπους, να κάνουν ομιλίες, να ψάχνετε πάρα πολύ το θέμα και να προσφέρετε τη δυνατότητα μιας ευρύτερης γνώσης στα μέλη σας. Πώς το καταφέρατε αυτό? Αυτό πάντοτε με τη συνεργασία και πάντοτε και με τη δικιά σας βοήθεια, γιατί και εσείς μας βοηθήσατε και ήρθαμε σε επαφή με το Δίωλκο, ήταν ωραία η εκδήλωση εκείνη. Όπως επίσης και η επαφή που είχαμε με το Ίδρυμα της Τζένης Καρέζη για την ανακούφιση του πόνου μέσω του κυρίου Καμιλάτου, του γιατρού μας. Με το χαμόγελο του παιδιού έχουμε μια καλή συνεργασία. Προσπαθούμε τα μέλη μας να είναι δραστήρια και να προσφέρουν με το δικό τους τρόπο ό,τι μπορούν. Και να ενημερώνονται πάντοτε σε όλα τα θέματα, γιατί μπορεί να είμαστε μεγάλοι, αλλά δεν πάβει να ενδιαφερόμαστε και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας και για την νεολαία που είναι δίπλα μας. Εύχομαι να έχετε τη δυνατότητα και μετά από αυτήν εδώ την εμπειρία σας, και γιατί όχι και στον ίδιο χώρο, να προσφέρετε και να συνεχίσετε να προσφέρετε αυτές τις υπηρεσίες. Είναι η σειρά των νέων μελών. Τους ευχόμαστε μια καλή αρχή και καλή δύναμη, και πάντοτε εμείς οι παλιοί θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν. Για τον κόσμο. Αισιοδοξία, ελπίδα, γερή και δυνατή. Ευχαριστώ.